είπεν ο Κύριος, τούτο έστε εις μαρτύριον ημίν. Σήμερον ευσεβές εκκλησίας μα έαρ μυρίζει. Σήμερον εορτή και πανήγυρης. Σήμερον εορτή του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας Άγιος από τους πλέον δημοφιλείς Αγίους της πατρίδος μας. Δηλαδή Άγιος που τον αγαπάει πολύ ο λαός μας. Όχι ένα και δύο και σπάνια ονόματα ο άντρες έχουν το όνομά του, αλλά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων ανδρών φέρουν το όνομα του Αγίου Γεωργίου. Δεν υπάρχει σήμερα σπίτι στην Ελλάδα που δεν έχει, να μην έχει κάποιον Γεώργιον συγγενή. Και είναι τόσο δημοφιλές το όνομα του Αγίου Γεωργίου, ώστε ακόμα και γυναίκες που είναι σπάνιο φέρουν και αυτοί το όνομα του Αγίου Γεωργίου, λέγονται Γεωργία. Και εξοκλήσια και παρεκκλήσια, γεμάτα σκορπισμένα, βοράν και νότο, ανατολάς και δύσεως, στην πατρίδα μας υπάρχουν επωνόματι του Αγίου Γεωργίου. Και χωριά ακόμα, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Ήπειρο και Αλαχού των νήσων έχουν το όνομα του Αγίου Γεωργίου. Και αυτό ακόμα το σπουδαιότερο απ' όλα, ότι ο ένδοξος ελληνικός στρατός των πεζικών, η βάση του στρατεύματος, εορτάζει την εορτή του Αγίου Γεωργίου, έχει ως λάβαρον, ως προστάτην, ως πρόμαχον των Άγιων Γεωργίων. Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αλλά και οι Σέρβοι, και οι Ρουμάνοι, και οι Βούλγαροι, και οι Ρώσοι, παντού όπου είναι εξαπλωμένη η Ορθοδοξία μας, το όνομα του Αγίου Γεωργίου τιμάται πρεπόντος. Το δε περίεργο είναι ότι και έξω ακόμα του Ορθοδόξου κόσμου ο Άγιος Γεώργιος έχει μεγάλη τιμή. Απόδειξη η Αγγλία, που είναι άλλων ορθόδοξων έθνος, τιμά τον Άγιο Γεώργιο. Και μάλιστα το νόμισμα των εθνικών, η λύρα της, ονομάζεται, οι λύρες αυτές, τα τριάρχοντα αργύρια του Ιούδα, έχουν και αυτές όνομα στη λαϊκή γλώσσα, δεν το ήξερα, στην Κοζάνη το έμαθα αυτό. Που κάποτε άκουσα δύο ανθρώπους και κουβεντιάζαν, λέει, έχεις Αγιώργιδες Καβαλάριδες. Εγώ δεν καταλάβαινα. Τι λες, τι εννοείς, λέω. Δεν καταλαβαίνω, λέει. Εννοώ τις λύρες, διότι πίσω η λύρα, στο όπιστο μέρος της λύρας, είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Γεώργιος. Ακόμα, λέει, και πέραν του ωκεανού, του Ατλαντικού ωκεανού, στα Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος. Ένα μόνο υπενθυμίζω ότι ο πρώτος σπουδαίος εκείνος κυβερνήτης, ο θεμελιωτής του αμερικανικού πολιτισμού, ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ονομάζεται ο Άσιγκτον Γεώργιος. Είναι λοιπόν παντού το όνομα του Αγίου Γεωργίου και τον εορτάζουμε και εμείς εδώ στο ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου Φλωρίνης. Ποιος είναι το Άγιος Γεώργιος? Ολίγα την άθα που υπενθυμίζω παλαιότερα την ομιλία μου που έκανα εδώ στο ναό. Ότι ο Άγιος Γεώργιος εγεννήθη εις την μικρά Ασία των λίκνων του χριστιανισμού, όπως λέει διδάσκαλος και πατήρ της Εκκλησίας μας, εγεννήθη εις τα λησμόνητα χώματα της Καπαδοκίας, εγεννήθη εις την χώρα εκείνη όπου έζησε και έδρασε ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος. Συμπατριώτης του Μεγάλου Βασιλείου είναι ο σήμερον εορταζόμενος Άγιος. Έτυχε ή το ευνοία, ήτανε εύνοια Θεού το ότι γεννήθη μέσα σε σπίτι χριστιανικό. Τι ευλογία είναι αυτό? Σπάνιο σήμερα πράγμα. Κατηγορούμε τα παιδιά, αλλά εγώ αμφιβάλλω αν μέσα σε χίλιες οικογένειες σήμερα μια οικογένεια όντως χριστιανική, όπως ήταν η οικογένεια του Μωριά της Στερεάς Ελλάδος, όλων των μερών που ζούσαν και ανέπνεαν εν αυτό ζώμα και κινούματα και εσμέ. Είχε λοιπόν το ευτύχημα ο Άγιος Γεώργιος να γεννηθεί μέσα σε χριστιανικό περιβάλλον. Ο πατέρας του μάρτυρας κατά την παράδοση, η μητέρα του ευσεβεστά. Αυτή λοιπόν η μητέρα επίτευσε μέσα στην καρδία του μικρού Γεωργίου το δέντρο της πίστεως. Και ό,τι επιτεύει η μάνα, δεν το ξεριζώνουν χίλιοι δαίμονες. Βαθιά μέχρι τα γεράματά μας, μέχρι τον τάφο, τα λόγια της μητέρας μας και της γιαγιάς σας γραμμάτου μένουν ριζωμένα βαθιά μες στα στήθη της ανθρωπότητος. Και αυτό λοιπόν τέκνον ευσεβούς οικογενείας ήτο. Όταν έγινε 18 ετών,
κατετάγει εις των στρατών ο Άγιος Γεώργιος. Αθλητικόν το ανάστημα, γενναίος το φρόνημα, χαλίδινος τα νεύρα, εν ουρίς διέπρεψε ισχυράς μάχας εναντίον των Περσών και των Βαρβάρων, και από βαθμόν εις βαθμόν προαγόμενος καταξία έφτασε στον νότερο βαθμό του χιλιάρχου, του στρατηγού σχεδόν, και μετά έγινε και κόμις, και ήτο ένα από τα διαπρεπέστερα στελέχη των λεγεώνων της κρατεάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κανείς δεν γνώριζε ότι είναι χριστιανός. Το έχει μυστικό βαθιά μέσα στην καρδιά του. Είναι πολλοί που έχουν μέσα χριστιανισμό και νομίζεις ότι είναι άθλοι και άπιστοι, αλλά ξαφνικά σε μια στιγμή που ζυγίζει ώρες ομολογούν παρησία την πίστη τους. Έτσι και ο Άγιος Γεώργιος, που εφαίνεται απλώς ένας αξιωματικός αδιάφορος για την πίστη των πατέρων του, ξαφνικά ήρθε στιγμή που η φωνή του έφτασε μέχρι τα άστρα του ουρανού. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε, λέγει η ιστορία, ο βίος του Αγίου, ότι στον θρόνο της Ρώμης ανήλθε τέρας θηρίων αγριότερων λέοντων και τίγριων, διότι δεν υπάρχει άλλων αγριότερων θηρίων από τον άνθρωπο. Και ιδίως, για να κάνω μια παρέκβαση, το θηρίον σήμερα δεν είναι όπως είναι τον Έρον και οι άλλοι τύραροι που είχαν απλώς μαχαίρα και τόξα. Σήμερα το θηρίον είναι, παρακαλώ, επιστημονικό. Ο Νέρον ήθελε να έχει μια μάχαιρα, ήθελε να έχει μια κεφαλήνη ανθρωπότης για την αποκόψη διεμιάς μαχαίρας. Σήμερα το επιστημονικό θηρίον, το αγριότερο θηρίον, ανεβαίνει ψηλά 5-6 χιλιάδες χιλιόμετρα. Ένα κουμπί, ακουμπά ένα κουμπί και πίπτει κάτω, Θεέ μου, Θεέ μου. Μια ολόκληρος πόλης εξαφανίζεται. Θηρίων επιστημονικών, φοβερό. Πρέπει να θρυνούμε, διότι ζούμε σε προτιμότερο να ζούσαμε στην εποχή των σπηλαίων και της κατωκατωτέρου πολιτισμού των πρωτογόνων, παρά τώρα στον σημερινό πολιτισμό, ο οποίος έχει υπέρ την κεφαλή του κρεμασμένη τη δαμόκλειον σπάθη της πυρηνικής ενεργίας. Λοιπόν, είχε κρυφό μέσα, αλλά στην εποχή εκείνη της Ρώμη ανήθεε στον θρόνο των Κεσάρων ένας απέσιος άνθρωπος, θηρίου αγριότερος, όπως είπα, όνομα Δικλειοτιανός. Αυτός εμίσει πολύ τον χριστιανισμό και αυτός είπε ότι εγώ θα ξεριζώσω από όλη Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότων, πανίχνος χριστιανισμού. Εντός ολίγου δεν θα υπάρχει χριστιανισμός. Αυτό εκαυχήθη και διέταξε γενικών διωγμάν. Και συλλαμβάνοντα κατά χιλιάδες οι χριστιανοί, μόνο το έγκλημα ότι ονομάζονται χριστιανοί. Τότε, όταν είδε το φαινόμενο αυτόν, άδικοι άνθρωποι, αθώοι, άγγελοι, σαν άγγελοι ζούσανε, με αγάπη και στοργή, να οδηγούνται εις τα κριτήρια και να καταδικάζονται εις θάνατον και εις άλλες υποφυρτάς τιμωρίες, τότε μέσα η συνείδηση του αγνού αυτού αξιωματικού εξηγέρθη και ενεφανίστηκε στα δικαστήρια και υπερίσπιζε ως άλλος συνήγορος τα δίκαια των χριστιανών. Και από αυτό την συνηγορία που έκανε υπέρ των χριστιανών οδηγήθη ενώπιον του επάρχου, του διοικητού της εκεί της χώρας, εκείνης της επαρχίας, και ερωτήθηκε ένα ερώτημα. Τώρα σε ρωτήσω, είστε χριστιανοί? Με μεγάλη ευκολία θα απαντήσετε. Με μεγάλη ευκολία, είμαι χριστιανός. Χριστιανοί της ταυτότητος. Τότε το ερώτημα ήταν φοβερόν. Φοβερόν το ερώτημα, είσαι χριστιανός? Για να έλεγες όχι, έζησες τη ζωή σου, την ωραία σου ζωή. Λοιπόν, εάν έλεγε όχι, τότε εκείνο το όχι το επλήρωνε με το αίμα σου. Τότε ήταν οι χριστιανοί οι πραγματικοί. Και θα έρθει, προφητεύω, αμαρτωλός εγώ επίσκοπος, πιστεύουν στο Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη ότι θα αλλάξει η ρόδα του κόσμου. Και θα βρεθόμεν προφαινομένων καταπληκτικών, κατά την οποία εορδέ του Αντιχρίστου προσχέρος τονίζω, θα κυριαρχήσουν επάνω στον πλανήτη. Και τότε θα τεθεί στον καθένα μας το ερώτημα, είσαι χριστιανός? Λοιπόν, ερωτήθηκε, τέθη το ερώτημα εις τον Άγιον Γεώργιον, είσαι χριστιανός? Και απήντησε σταθερός και ακλονίτος, είμαι. Είσαι εσύ λοιπόν, εκρύβεσαι τόσον καιρό, εσύ ο αξιωματικός, ο ανώτερος, εις τον οποίον οι πατρίς, το έθνος, η Ρώμη, η κακοδημοκράτορα είχε αναθέσει τι ούτων τινό? Είναι στιγμή ηρωικέ αξιωματικών που προτίμησαν, εθυσίασαν τα γαλόνια τους μπροστά στην φωνή της συνειδήσεως, η οποία είναι προτιμότερο να είσαι ένας απλός στρατιώτης με συνείδηση να βγει, παρά να είσαι αρχιστράτηγος με συνείδηση πονηρά και διαστραμμένη. Δεν είναι το αξίωμα, δεν είναι ο βαθμός, αλλά είναι το συνειδός, είναι ο άνθρωπος, είναι αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Υπράνω όλων είναι αξιοπρέπεια και συνείδηση και η τιμή του ανθρώπου. Είμαι χριστιανός αμέσως, στη βαρέ χείρα λεγοναρίων τον άπαξαν
Βαφύρισαν τα εμβλήματα του μεγάλου του αξιώματος και οδηγήθηκε κατόπιν ενώπιον του αυτοκράτορος και εκεί πάλι με παρησίαν θαυμαστή ομολόγησε την πίστη του εις τον Χριστόν. Και ξεπλάγει ο Δοκλητιανός ότι ένα τιούτον στέλεχος που διέπρεψε εις κράς μάχας κατά των Περσών και Βαρβάρων ότι ήταν ο Χριστιανός. Και τότε άρχισε ένα μαρτύριον, ο φρικαλαίων μαρτύριον που προκαλεί την φρίκην εις πάντα ο οποίος το διαβάζει και περιέχει στοιχεία τα οποία φαίνονται απίστευτα, αλλά δια εκείνο ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο και στο υπερπέρα, δι' αυτόν τα πράγματα έχουν διαφορετικά. Ρίφτη εις φυλακήν σκοτεινήν και απεσίαν. Αυτό ερήφθη εις κάμινον από ασβέστη που έβραζε. Επάνω στο στήθος του ετέθη λίθος σκυρό, βαρύς λίθος που επίεζε το στήθος του ώστε δυσκόλωσαν έπνεε. Τον έβαλε τον εφεφόρεσαν παπούτσα σιδερένια που εκοκίνιζαν από φωτιά από το καμίνι για την εγκάσα να περιπατήσει. Τον έβαλαν στον τροχό απέσιον τότε όργανων εκτελέσεως βασανιστερίων της εποχής εκείνης και όσο εγύριζε ο τροχός με τας λεπίδας γύρω από τον τροχόν ετεμαχίζοντο και εισάρχες τον κέρε το αίμα του έμεινε σταθερός προς στιγμή. Υπάρχουν και τι άλλα παραδείγματα, μη παρασενεύεστε και στους βίους των Αγίων, διότι οι Άγιοι δεν είναι βλάκες, είναι φιέστατοι. Διπλωμάτες δεν τους ονομάζω, διότι είναι πονηρών. Διπλωμάτες των ψεύτης και πατεώνας. Το μεγαλύτερο ψεύδος σήμερα η ανθρωπότης οδηγηθεί στο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο θα οδηγηθεί εξαιτίως διπλωμάτης. Διπλωματία ίσον υποκρισία, διπλωματία ίσον προσωπείων, διμακριτία ίσον απάτεια, διμακριτία ίσον δαίμονας. Ας, όπως ο δαίμονι πάτησε την Εύα εν το παραδείσο, ούτε όπως της διπλωμάτια Ανατολής και Δύσεως και ιδίως της Ανατολής, εκεί πλέον το ψεύδος έχει ενταχθεί εις επιστήμον ολόκληρο. Έπραξε λοιπόν κάτι το οποίο ήταν ευφυές. Προσεποιήθη προς τιμήν ότι θα θέλει να πάει να προστινήσει τα είδωρα. Ω, χαρά που αισθάνθη ο αυτοκράτορας. Χαρά που αισθάνθησαν όλοι ότι εκάμφθη επιτέλους από τα βάσανα της πρεπετίας και θέλει να μεταβεί εις τον ναό. Τον οδήγησαν λοιπόν εις τον ναό, τον λαμπρότερο ναό της επαρχίας του, εις τον ναό όπου υπήρχε το άγαλμα χρυσούν, παρακαλώ, άγαλμα του Απόλλωνος. Και με σαλπιγκτές άλπισαν και μαζεύκαν κόσμος, άπειρος κόσμος, για να είδει έναν τον Γεώργιο να ομολογεί πάλι να πιστεύει στα είδωλα. Όταν έφτασε, εγωνάτισε. Τι έκανε? Ω Θεέ μου, απίστευτα φέρονται αυτά στην γενεά των απίστων και ληστών και ορθολογιστών ανθρώπων, αλλά είναι γεγονότα. Ότι έκανε το σημείο του Σταυρού. Κάναμε κι εμείς το σημείο του Σταυρού χιλιάκης, αλλά δεν βλέπουμε θαύμα. Αλλά δεν έχει σημασία μια φορά να κάνεις το Σταυρό σου, αρκεί να τον κάνεις εκ βάθους ψυχής. Πιστεύωνε στον Θεάνθρωπο Ιησού και στην αρχή κατεβάζει τα άστρα κάτω στη γη. Έκανε το σημείο του Σταυρού και αμέσως έκανε το σημείο του Σταυρού. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, δικαίωμά τους. Εμείς πιστεύουμε ότι αμέσως τα γάλματα σεισμός έγινε μέσα στον. Πέσανε όλα τα γάλματα, ετεμαχίστησαν, κονιορτοποίησαν, στάχτη γίνηκανε. Τότε λέει, τότε ειδώντες το θαύμα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, εκατόνταρχος και στρατιώτε, νέοι εκατόνταρχοι και στρατιώτε των Ρωμαϊκών λεγιώνων, επίστευσαν εις τον Χριστό. Ακόμα δεν επίστευσε και η σύζυγός του, η εκλεκτή Αλεξάνδρα. Και όλοι εμαρτύρησαν. Ο ένας εγέννησε χιλιάδες. Και ούτων είναι το μαρτύριο. Τέλος δε, απόσπασμα στρατιωτών, τον οδήγησε πλέον απλών οπλήτην. Άνευ αξιωμάτων, άνευ εμβλημάτων, αλλά έχουν την δόξα του μαρτυρίου και του μεγαλείου του χριστιανισμού, οδηγήθηκε έξω εις τους αγρούς και εκεί ήστραψε το ξύφος του Δημίου και το μεν η μεν κεφαλή του έπεσε αιμόπυρτος επί της γης για να γίνει πηγή αμάτων και θαυμάτων, η δε ψυχή του λευκή ως ηχιών, λευκή ως περιστερά, ανήθε εις τα ύψιστα δώματα της αιωνίου μακαριότητος. Αυτός είναι με δύο λίγων ο βίος του Αγίου Γεωργίου. Μεγαλομάτης ονομάστε. Τι πρέπει να κάνουμε? Απλώς να σπαζόμαστε την εικόνα του, αυτό είναι το ευκολότερο. Απλώς να ανάβουμε κυρία, να εορτάζουμε σήμερα που εκατοντάδες μέσα στην πόλη μας εορτάζουν Άγιοι Γεώργοι και μόνο την ημέρα αυτή εμφανίζονται ως κομίτε εδώ στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Όχι αγαπητοί μου, κάτι άλλο πρέπει να πράξουμε. Δεν το λέω εγώ, το λέγει ο συμπατριώτης του Μέγας Βασίλειος. Τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο συμπατριώτης του, ότι εορτή. Εορτή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Εορτή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Ο εστί εναλλιόμενον ότι πρέπει και εμείς να βαδίσουμε επί τα ίχνη. Δεν είναι το διάφορος σάρκα και οστέα είχε και εκείνος. Εκ του ιδίου φυράματος είτε και ο Άγιος Γεώργιος. Αν σας πω να μυθείτε έναν άγγελο και αρχάγγελο θα μου πείτε
Εγώ είμαι άνθρωπος, αλλά σας πω να μιμηθούμε τον Άγιο Γιώργιο και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Δημήτριο, και αυτοί ήταν μέσα από τα δικά μας αίματα και σπλάχνα τέκνα της γης του Αδάμ και της Εύας. Όμως έφτασε ο άνθρωπος εις μεγάλα ύψη αρετής και έγινε μεγαλομάρτης παγκοσμίου ακτινοβολίας ο Άγιος Γεώργιος. Να μιμηθούμε όχι στα θαύματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τα θαύματα τα οποία έκανε ο Άγιος Γεώργιος διέλειψη πίστεως, αλλά δυνάμεθα να μιμηθούμε και σε ένα σημείο καλό όλους σας εδώ όσοι εορτάζετε, σε ένα σημείο να μιμηθούμε τον Άγιον, και το σημείο αυτό είναι το σημείο της ομολογίας. Όπως δηλαδή εκείνος ομολόγησε τον Χριστό παρησία, και εμείς λοιπόν ζούντες στον αιώνα αυτόν να είμαστε χαραλέοι ομολογητέ της πίστεώς μας. Εάν δεν ομολόγει, εάν ήταν μογκοθόδωρος, διότι οι περισσότεροι χριστιανοί είναι μογκοθόδωροι, είναι μογκοθόδωροι, μιλάνε τίποτα κρυφά, εγώ λέει πιστεύω. Πιστεύω, αλλά ποτέ δεν ομολογεί. Και τον βλέπεις τον χιλιαστή, και τον βλέπεις τον μασόνο, και τον βλέπεις τον ρωτεριανό, και τον βλέπεις τον μαρξιστή, και τον βλέπεις τον άθιο. Να ομολογούν, η γλώσσα των είναι πυρήνη. Και οι χριστιανοί που πιστεύουν στην αλήθεια να είναι μογκοθόδωροι, να μιλάνε ποτέ. Λες ούτε γλώσσα τους έδωσε ο Θεός, ούτε ανούν τους έδωσε, ούτε καρδιά τους έδωσε για να ομολογούν τα μεγαλεία της πίστεως. Εάν ο Άγιος Γεώργιος δεν ομολογούσε, θα προήγε το ακόμα ένα βαθμό παραπάνω, θα γινόταν στρατάρχη. Και μετά τα αυτά θα έσβηνε το όνομά του, όπως έσβησαν ονόματα στραταρχών Ναπολεόντων και Κεσάρων και άλλων μεγάλων αξιωματικών της ανθρωπότητος. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Παρέν λοιπόν ομολόγησε, και όπως εκείνος ομολόγησε ενώπιον αυτοκρατόρων με κίνδυνο να θυσιαστεί, έτσι και εμείς να ομολογούμε. Μα πού μας δίνονται ευκαιρίες, σας πενθυμίσω μερικές ευκαιρίες. Μάλιστα, μικρές ευκαιρίες που δεικνυόμαθα δειλή, άνανδρη, ανάξιο παλί του εσταυρωμένου. Κάθισε στο τραπέζι, πας κάτω στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνεις σε ξενοδοχείο μέσα. Κανείς. Δεν κάνει. Ομοριά ο Θεσσαλία, ο στερεά Ελλάς, που το ψωμάκι το κρίκινο και το σιταρένιο ψωμάκι μπατισπάνι ήτανε, ενώ τώρα βούτυρο τρώνε καρκίνο γίνεται. Εκεί είναι πίστευον, πραγματική πιστή στον Αδόν. Έκανε το σταυρό του, ο πατέρα, ο αγράμματο, η γιαγιά, τα παιδιά. Το μικρό παιδί έλεγε το κύριε Λέισον, το βασιλεύ Ουράνιε. Παναγία δέσποινα Θεοτόκη. Έτσι ζούσε αυτή η φιλή, η ιστορική φιλή επάνω στον κόσμο αυτόν, με ρίζα βαθιτάτε μέσα στο ορθόδοξο πνεύμα. Λοιπόν, τώρα κανεί δεν. Εσύ λοιπόν, μπρο, κουράγιο, σήκω επάνω και κάνε το σταυρό σου. Μη διάματα θα συμποδεχθούν από όλα τα τραπέζια τα γειτονικά. Αλλά εάν δεν κάνεις το σταυρό σου, είσαι ψεύτικος χριστιανός. Δεν είσαι το θάρρος να κάνεις το σταυρό σου. Ο Χριστός γυμνός, όπως τον γέννησε η Παναγία Θεοτόκος, εξετέθη επάνω στο σταυρό. Και εσύ δεν έχεις την δύναμη και το θάρρος να ομολογείς τον σταυρό τον Χριστό. Θέλεις άλλη ευκαιρία. Άλλη ευκαιρία. Λοιπόν, ευρίζεις έναν κύκλο ανθρώπων μοντέρνων, ανθρώπων σουραλιστών, ανθρώπων μαρξιστών, ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν πέρα από την ύλη και πέρα από το τομάριό του και από τη σάρκα του και από τον στόχο αυτών, και έχουν ως σύνθημα φάγομαι πιο αύριο γραμποθνίσκομαι. Και κοροϊδεύουν τα σύμπαντα, δεν αφήνουν τίποτα απολύτως. Και ζητούν να γκρεμίσουν την Αγία μας Εκκλησία. Εσύ άμα τους ακούς έτσι, να έχεις το θάρρος σου. Να έχεις το θάρρος σου. Να ομολογήσεις και να ελέγξεις και να κηρύξεις, και είναι εις θέση ένας εσύ να καταρρύψεις την πυραμίδα των επιχειρημάτων, των απίστων και των αθέων. Θέλεις άλλη ευκαιρία ομολογίας. Ομολογία είναι να κάνεις το σταυρό σου. Ομολογία είναι να διαφωτίζεις τους άλλους του περιεχομένου της πίστεώς μου. Θέλεις άλλη περίπτωση. Βαδίζεις το δρόμο σου και ακούς, τι ακούς. Ω Θεέ μου, γιατί στην πατρίδα μας αυτό το κακό να γίνεται, που δεν έπρεπε να ακούτε ούτε μία φορά βλαστημία. Και αν ακούετε μια φορά βλαστημία, έπρεπε να χτυπούν νεκρικά όλοι οι κόδωνες των ναών, διότι δεν υπάρχει μεγάλη συμφορά. Αλλά το όνομα του Χριστού μας είναι μικρό και ασήμαντο. Δεν πολιτικολογώ. Υβρίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δύο χρόνια φυλακή. Ναι, δεν λέγω να υβρίζουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, να τιμούμε τα αξιώματα. Αλλά εκείνο το οποίο προκαλεί σε μένα λύπη μέχρι δακρύων, όταν βλαστημίσει κανείς ένα άρχοντα, προσβάλλει αμέσως την αρχή. Δύο χρόνια φυλακή. Πάει μέσα αυτό. Πάει χάθηκε. Αν βλαστημεί στον Χριστό το Θεό, και ο πρόεδρος δικαστηρίου χαμογελάει, έτσι. Και έχουν οι κατόπιν δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν τη διάκριση ότι αυτός δεν βλαστήμησε εκ προθέσεως. Πράγμα το οποίο δεν εξετάζεται στις περιπτώσεις ύβριων πολιτικών αρχόντων. Αλλά εκεί υπάρχει μια διάταξη πονηρά ότι αυτός έτσι, από συνήθεια, ξέρω εγώ,
Τον έβαλε ο διάλογο σε έκανε και βλαστήμησε και τιμωρήθηκε με 10-20 μέρες. Λοιπόν, ακούστε εσύ τον γείτονα, τον συνάδελφό σου, τον στρατιώτη, τον αξιωματικό σου. Με συγχωρείτε, Άγιαξε. Αγαπητοί, περέτσα 3 χρόνια στο στρατό και έχω πολλά επεισόδια. Και αυτά που με εξίωσε ο Θεός να ελέγξω ταγματάρχα, συνταγματάρχα, στρατηγούς. Διότι καλοί μεν και γενναίοι αξιωματικοί, αλλά είχαν την κακή στη συνήθεια. Εν ώρα πολέμου, καθήν στιγμή ο ιερέας των σταυρών ανέβαινε τα ύψη των ωραίων και φώναζε υπερπίστω και πατρίδο. Μερικοί δυστυχώ σε κακή συνήθεια, σε εκπροθέσεω, σε ευλαστήμου καπηλικό σταθμό. Βλέπει λοιπόν τον στρατιώτη σου, βλέπει τον επιδητή σου, εσύ ο έβλεπη, βλέπει ο άλλο εδώ, στο γραφείο σου, τον συνάδελφό σου και βλαστημεί. Στοπ, στοπ, τι βλαστημεί. Εάν ευλαστήμη τη μάνα σου, γύριζε τη μάνα σου, εάν τη μάνα σου την έλεγε μια λέξη που θέλω να την πω εδώ πέρα, και καμία γυναίκα, και η πλέον διαφθαρμένη γυναίκα στην Ελλάδα, δεν τολμάει ο άλλος να την ευρύσει. Κι όμως τολμάμε να ευρύσουμε εκεί, η οποία όχι εν λόγες, όχι εν μύθες, αλλά εν πραγματικότητα απεδείχθη υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας. Λοιπόν, βλαστήμη ο άλλος, λάβε την ευκαιρία σου. Και λέγει ο Χρυσόστομος, όχι εγώ ο μαρτωλός επίσκοπος Κορίνθης, αλλά ο Χρυσόστομος, ακούς τώρα όλα βλαστημάει, μαρτύρησον υπέρ του Χριστού. Και τι να κάνεις, συμβούλευσε τον, 1, 2, 3, 4 φορές. Δεν ακούει, έχεις χέρια, έχεις γλώσσα, έλεγξε τον. Έχεις χέρια, χτύπησε τον. Και άλλοι που θα χτύπησε βλάστημα θα γιάσει. Εάν τι ούτων συνεπώς ένοχοι, διότι την βλαστημία που ακούεται δεν είναι μόνο αυτοί που βλαστημούν, και είναι άξιοι τιμωρίας και κατάρας από τον Θεό, αλλά είναι άξιοι και όλοι εμείς οι οποίοι απαθώς και αδιαφορώς ακούμε τέλος πάντων. Σας είπα μερικές ευκαιρίες, τις οποίες μπορείτε να ομολογήσετε κι εσείς, όχι στην κλίμακα όπου ομολόγησε ο Άγιος Μεγαλομάρτης το όνομα του Χριστού, αλλά σε μικρά κλίμακα. Και όταν μάθαμε σε μικρά κλίμακα, τότε θα είμαστε. Ώστε όλοι μας υποχρέωστο συμπέρασμά μας ομολογείται. Ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτό και πάντων των Αγίων, να μας αναδείξει πιστούς ομολογητάς, μιμητάς του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Αμήν.